Μαζεύει απέναντι ο Μαρκάσα. Που πέρασε ωραία για τον ασίστ. Ο Τακουνάκη, ο Μαρκάσα γυρίζει. Ενστικτοδός αποκρούει ο Δημήτρης Τηλιανού. Εκτέλεσε. Κεφαλιά στη γραμμή θα σώσει ο Τόνι Λόπες. Και πάλι για τον ασίστ. Ωραία εναλλαγή της μπάλας. Φεύγει ο Πορτογάλος, τον καταδιώκουν δύο. Πέρασμα για τον Σκέμπρη, αφήνει για τον Φοφανά. Ο Σκέμπρη πλασάρει 1-0. Καταπληκτικό γκολ για την Ομόνια στο 27. Δίνει προβάδισμα στην Ομόνια. Εδώ είναι το τελείωμα της φάσης. Βλέπετε δεν υπάρχει κανένα offside, καλύπτει ο Ντεπίνα. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τον Ρομπέρτο Γκαρσία, γιατί είπαμε είναι περίεργο ότι σηκώθηκε. Εδώ ο Ράμος στο γύρισμα, ο Σκέμπρη, το 2-0 θα γίνει τώρα τον Αντρασκίρ. Στο 32, ξανά από την σέντρα του Ράμος, ξεπετάχτηκε ο Σκέμπρη. Πολύ ωραία αλλαγή της μπάλας με τον Φοβανά. Η σέντρα για τον ξεμαρκάρι στο Κιρ που κατεβάζει, θα γυρίσει από κοντά. Τώρα θα γίνει το 3-0 από τον Νούνο Ασίς. Εδώ ξανά η σέντρα του Κουλών στο ξεμαρκάρι στο Κιρ που κατέβασε. Συρτάει σέντρα, περνάει αρχικά από τον Ασίς. Ο Φοφανά εδώ για τον Σκέμπρη με προϋποθέσεις και πάλι ο Ασίς. Δοκάρι! Η φάση δεν τελείωσε, τώρα τελειώνει. Ταραλίδης, λάθος που γίνεται. Ο Ασίς κερδίζει και πάλι. Φοφανά κάνει κίνηση, Κουλών. Θα δοκιμάσει ο Γάλλος, 4-0. Ό,τι πάει μέσα γράφει σήμερα για την Ομόνια στο 40 λεπτό. Ο Ασίς έδωσε στο Κουλόν. Βρήκε λίγο χώρο. Ο Κιρμ εποφελείται. Φοφανά ζητάει οπότε. Παίρνει μπάλα απέναντι από τον Στυλιανού. Θα τον σταματήσει ο Στυλιανού. Φαντάζομαι θα βάλει κάποιον από τους νεαρούς στην συνέχεια. Εδώ η παλιά το Ρέζε και είναι καλή. Ο Τσέχος κατέβασε. Άνοιγμα για τον Κατσατή που πέρασε. Πλασάρι, μειώνει ο Ερμής. Πολύ ωραία κίνηση από τον μικρό στο 60. Ο Ρέζεκ εδώ πέρασε. Ο Κουλόν τον έκλεισε. Φοβήθηκε το μαρκάρισμα. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε πολύ καιρό, αλλά νομίζω ότι αυτό η μαζί. Η σέντρα του Γκαρσία εδώ θα περάσει. Θα πάρει μπάλα οπότε. Εδώ θα ζητήσει πέναλτι και θα το δώσει ο Νικολαίδης. Ξανά εδώ η σέντρα του Γκαρσία. Οπότε απλώνει το πόδι, μαζεύει την μπάλα. Το χέρι του Ντεπίνα είναι στον νόμο του. Οπότε εδώ βλέπετε η επαφή και ο επιθετικός από τον Μπενίν έχει την ευκαιρία να επιστρέψει στα γκολ μετά από ένα τρίμηνο και βάλει απέναντι από τον Στυλιανού. Θα το κάνει οπότε με το 16ο εφετινό του γκολ στο 71. Δεν θυμίζω ήταν 60-40 το ημίχρονο, δεν παλιά εδώ ποτέ που φεύγει απέναντι από τον Πιτσιρικά, θα πλασάρει, θα τον σταματήσει ο Στυλιανός Κωνσταντίνου. Γκαρσία εδώ που γυρίζει, επανέρχεται η Ομόνια ποτέ. Αυτή τη φορά θα το κάνει το γκολ και είναι το 6-1, δεύτερο για τον ποτέ που φτάνει στα 17. Ο Γκαρσία παίρνει μπάλα, κάνει κίνηση ο ποτέ. Με τον Λομπιανίτσε να κουβαλάει μπάλα. Περνάει για τον Κιρ που φεύγει και πάλι απέναντι από τον μικρό. Πλασάρι, 7-1. Εδώ η ωραία παλιά για τον Κιρ